Έχω δύο αιτήσεις. Ένα λεπτό, κύριε Γιαννόπουλε. Μην βιάζεστε. Προηγείται η μόνο ο κύριος Κατσιμπάρδης καταρχήν. Έχω δύο αιτήσεις προσωπικού του κυρίου Κατσιμπάρδη και του κυρίου Γιαννόπουλου. Παρακαλώ, κύριε Κατσιμπάρδη, παρακαλώ να πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό σας. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κατσαρός λίγο πριν, με τη μέθοδο του «δεν απαντώ γιατί στερούνται σοβαρότητας», σχεδόν περιέλαβε όλα τα στελέχη της Επιτροπής από πλευράς ΠΑΣΟ και έφτασε και μέχρι και τον κύριο Κεδίκογλου. Νομίζω ότι πρέπει να μου δώσετε το λόγο. Θα το κάνω σε ένα τρίλεπτο πράγματι και δεν θα διαθέσω περισσότερο χρόνο γιατί δεν θέλω να στεναχωρώ και συναδέλφους. Ωραία, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ καταρχήν. Πρέπει να πω, επειδή το δημοσιοποίησε ο κύριος Γιαννόπουλος το πρωί, ότι ο κύριος Κατσαρός, για λόγους που δεν μας αφορούν και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή, αδίκως κατά τη γνώμη μας, σε διάλογο που είχε με τον κύριο Γιαννόπουλο, όπως το περιέγραψε και όχι λεπτομεριακά ο κύριος Γιαννόπουλος, σηκώθηκε πρόεδρος της Επιτροπής και αντιπρόεδρος της Βουλής, πήρε ποτήρι στο χέρι του και κινήθηκε να επιτεθεί εναντίον του κυρίου Γιαννόπουλου. Κάπου πάτησε και έσπασε το ποτήρι, μάτωσε και ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος μαζί και με άλλους δύο συναδέλφους ζητήσαμε να μην περιληφθεί στα πρακτικά αυτή η χειρονομία του κυρίου Κατσαρού. Και με είχε ευχαριστήσει τότε. Και θα περίμενα σήμερα. Το προσωπικό σας θέμα να πείτε. Το θέμα λέω, κύριε Πρόεδρε. Και θα περίμενα τότε λοιπόν και σήμερα και σήμερα και σήμερα και σήμερα. Να, και σήμερα κύριε να αναφερθεί σε αυτό παρακαλώ, το γεγονός. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέμα δεν είναι εγώ, κύριε Πρόεδρε, σε ένα εγώ, σήμερα κύριε Πρόεδρε, και δημιουργήθηκε προσωπικό θέμα. Αυτό είναι σήμερα το προσωπικό θέμα. Στην πρωινή ομιλία μου ανέφερα 5 φορές το όνομα του κυρίου Κατσαρού. Τη μία φορά μίλησα ότι βαρύνεται γιατί επέτρεψε τους βουλευτές, τους δικηγόρους του Κοσκοτά να παρίσταται στην Αμερική. Δεύτερον, αναφέρθηκα στο γεγονός ότι στον κύριο Τσοβόλα, όταν τον επίεζε και του είπε «τέλος πάντων, έχετε προηλημένη απόφαση», ο κύριος Κατσαρός του είπε «δηλαδή ομολογείς, κύριε, εγκαλούμενε». Αναφέρθηκα στο ότι σε ένα γεγονός δεδικασμένου που πήγε να δημιουργήσει με μια ερώτησή του στον Κοσκοτά στην Βοστόνη και αναφέρθηκα πράγματι σε εκείνο το οποίο είπε και σήμερα, λίγο πριν, στις 1.200 διακοπές που έκανε όχι ο κύριος Κατσαρός μόνο, αλλά το Προεδρείο. Εξανίσταμε για τη σημερινή όψιμη ευαισθησία του. Διότι το γεγονός αυτό και οι 5 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την ίδια μέρα που έγινε, που συνέβη, το καταγγείλαμε, το δημοσιοποιήσαμε. Εξανίσταμε και πάλι από το γεγονός ότι ο κύριος Κατσαρός, ενώ έχει μελετήσει οπωσδήποτε το αντιπόρισμά μας, δεν το έχει διαβάσει ότι είναι καταχωρημένο ακριβώς αυτό εκεί και δεν είναι μόνο δική μου προσωπική επομένως άποψη, αλλά είναι όλων των συναδέλφων. Και ήθελα να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, για να αποδείξω στον κύριο Κατσαρό, που λίγο πριν τον είδατε ότι είναι ο μόνος από τους βουλευτές που ποδοπάτησε, θα έλεγα, τον κανονισμό, διότι ξέφυγε κατά 5 λεπτά. Και αυτό δεν μπορούσε να το κατανοήσει, ότι υπάρχουν κανονισμοί και μέσα στην Εξεταστική και στην Ανακριτική Επιτροπή. Λοιπόν, τον προκαλώ και σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, σας να φέρετε, και έχετε τη δυνατότητα, την κατάθεση ενός από τους μάρτυρες του 28 που επικαλέστηκε και πράγματι εξετάσαμε, του Τσαρμπόπουλου, του μάρτυρα Τσαρμπόπουλου. Και βάλτε συνεργάτη σας δίπλα που έχετε ή άλλον από τους υπαλλήλους της Βουλής. Και αν δεν καταμετρήσει πράγματι πάνω από 100 διακοπές μαζί και απαγορεύσεις ερωτήσεων και απαντήσεων, τότε βεβαίως θα έχει λόγο να αφήνει υπονοούμενα για μη σοβαρότητα των λόγων που είναι συγκεκριμένοι, που είναι αποδεδειγμένοι, που στηρίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και των δικών μου και των άλλων συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριε Κατσαρέ, προηγείται ο κύριος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος, 2 λεπτά να εξηγήσει σε τι συνίσταται το προσωπικό θέμα. Όχι αγόρευ, κύριε, το προσωπικό σας ναι, θέμα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πάντα συγκεκριμένος. Μιλώντας ο κύριος Κατσαρός προηγουμένως, αναφέρθηκε σε μένα με χαρακτηρισμούς υβριστικούς, λέγοντας ότι δεν θα κατεβεί στο επίπεδο το δικό μου, το επίπεδο του Γιαννόπουλου, και δεν θα απαντήσει. Όταν εγώ στην ομιλία μου είπα «τάσουμε αλληλέγγυος με τον αρχηγό μου» και ότι εμείς θα πάρουμε τη θέση εκείνη που πρέπει κλπ. Φρονώ λοιπόν ότι αυτή είναι η υβριστική συμπεριφορά. Και έχω δικαίωμα να ζητήσω το λόγο να εξηγήσω γιατί ο κύριος Κατσαρός τάσεται έτσι εμμανώς.
εναντίον μου, γιατί προσέθεσε ακόμη ότι έβρισα και συνάδελφο εδώ στην αίθουσα προηγουμένως όταν μιλούσα και ακόμη ότι έβρισα και άλλους συναδέλφους κατεβαίνοντας από το βήμα. Λοιπόν, αυτά με προσβάλλουν και νομίζω ότι πρέπει να μου δώσετε το λόγο. Παρακαλώ, να δώσω εξηγήσεις. Παρακαλώ. Έχετε 5 λεπτά να αναπτύξετε τον προσωπικό. Δεν νομίζω ότι τα χρειάζομαι τόσο. Μα κύριε Πρόεδρε, μιλώντας το μεσημέρι, αναφέρθηκα για τη δικαιοσύνη στην Αθήνα ότι στην Αθήνα κατέβαιναν και οι θεοί του Ολύμπου να δικαστούν. Αλλά λέω, αν ερχόντουσαν οι θεοί του Ολύμπου σε μια τέτοια δίκη πολιτικής σκοπιμότητας, τότε δεν ξέρω αν θα γύριζαν πάλι στον Όλυμπο, γιατί δεν θα καθόντουσαν να δικαστούν, ή μήπως πήγαιναν στα Ιμαλάια. Κάποιος λοιπόν από τους συναδέλφους μπροστά είπε «στοροπέδιο». Γνωρίζετε αυτή τη λέξη, τη φράξη, την οποία θεώρησα υβριστική ή ηρωνική, και λέω, ποιος το είπε αυτό? Εσείς, κυρία Παναγιωτόπουλε, νομίζω κάποτε σας στήριξα. Όχι, λέγω, κάποιος άλλος. Λέω, κάποιος ηλίθιος θα είναι που δεν λέει το όνομά του. Είχα δικαίωμα λοιπόν να απαντήσω στον δηλών εκείνον συνάδελφο, ο οποίος δεν είχε το θάρρος να βγει να πει: «Εγώ το είπα, για να μην πάρω στο λαιμό μου κάποιον άλλον». Στη συνέχεια, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, όταν τελείωνα, λέει: «Πες μας και για την Αυριανή». Άλλη εκεί η επίθεση του κύριου Παναγιωτόπουλου. Και αναγκάστηκα να πω για τον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι, ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μια δικογραφία δική σας όταν είστε υπουργός συγκοινωνιών, εις βάρος σας για τα ροζ διπλώματα που γράφε το ποντίκι συνεχώς, την έχω αφήσει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Αυτό ήταν όλο, κύριε Πρόεδρε, και τίποτε άλλο. Πάντως άκουσα και από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, εγώ δεν το άκουσα κατεβαίνοντας, αλλά είδα εδώ στα πρακτικά ότι έχει και αυτός κάτι υβριστικές φράσεις εναντίον μου. Θα παρακαλούσα λοιπόν να κάνετε τη σύσταση, να μην κάνουν διακοπές, και προπαντός ηρωνικές διακοπές, γιατί βεβαίως προκαλούν αυτές ή υβριστικές συμπεριφορές και τη δική μας την άμυνα. Αυτά ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Όσον αφορά το επεισόδιο με τον κύριο Κατσαρό, δεν θα ήθελα να το αναλύσω. Όμως έχω να πω τούτο, ότι η διεύθυνση υπό τον κύριο Κατσαρό δεν πήγε καλά. Ήτανε πρόεδρος και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή. Προείδρευε πολλές φορές και ο κύριος Ξαρχάς. Ουδέποτε με τον κύριο Ξαρχά είχαμε σύγκρουση. Με τον κύριο Κατσαρό είχαμε συνεχώς. Έγινε πράγματι ένα επεισόδιο ένα βράδυ. Δεν θέλησαμε να δώσουμε συνέχεια. Με παρακάλεσαν συνάδελφοι και τελείωσε το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα όφιλε ο κύριος Κατσαρός να είναι λίγο προσεκτικός απέναντί μου, γιατί ένα πράγματι σοβαρό γεγονός, όχι επεισόδιο απλό, εγώ δεν θέλησα να δοθεί συνέχεια για το κύρος του βουλευτικού αξιώματος και το κύρος του Προέδρου μιας Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, έχω μία αίτηση για προσωπικό θέμα τώρα του κυρίου Κατσαρού και έχω και μία αίτηση επί του κανονισμού για τον κύριο, ο κύριος Ματζόρης. Κύριε Ματζόρη, να προηγηθεί ο κύριος Κατσαρός. Παρακαλώ, κύριε Κατσαρέ, εξηγήστε τώρα σε τι συνίσταται το προσωπικό σας. Κύριε Πρόεδρε, από εκείνα τα οποία ανέφερε προς το σώμα ο κύριος Κατσιμπάρδης και ειδικότερα από την αναφορά στο επεισόδιο με τον κύριο Γιαννόπουλο, νομίζω ότι με προσέβαλε, διότι ενώ ξέρει και εκείνος πάρα πολύ καλά ότι εξυβρίστηκε από τον κύριο Γιαννόπουλο, διότι είπε ότι είμαι εκβιαστής και τραμπούκος, αυτό δεν το ανέφερε καταρχήν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στη συνέχεια παραποίησε τα πράγματα, λέγοντας ότι έσπασε ποτήρι, ματώσαμε κλπ. Ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Γιαννόπουλο και να απαντήσει προς το σώμα. Αν υπήρξε τέτοιο περιστατικό, να σπάσει ποτήρι, να ματώσουμε, να αρπαχτούμε ή οτιδήποτε άλλο, ήταν πράγματι μία στιγμή όξυνσης, δεν το αρνούμε. Διότι εξυβρίστηκαν και μάλιστα σκαιότατα από τον κύριο Γιαννόπουλο. Ήταν πολύ περασμένη η ώρα, γύρω στις 12.30 με 1 τα μεσάνυχτα, και επειδή όλο το απόγευμα συνεχώς δεν προλάβαινε να πει ούτε μία λέξη κανένας μάρτυρας, αλλά τετιούνταν και οι 5 συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ για να μην μπορέσει να ολοκληρώσει ο μάρτυρας την κατάθεσή του ή να μην καταθέσει επιβαρυντικά γεγονότα για τους κατηγορουμένους, πράγματι ήταν τεταμένη η ατμόσφαιρα και δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο το οποίο όμως δεν είχε
την έκταση την οποία θέλησε να το αποδώσει ο κύριος Κετσιμπάρτης, γι' αυτό και διευθυντήθη με τον κύριο Γιαννόπουλο. Τώρα, από εκεί θα ήθελα να πω δύο λέξεις και σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεν νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι απέδωσε στον κύριο Γιαννόπουλο τίποτε παραπάνω από εκείνα τα οποία είπε ο ίδιος. Πράγματι, για μένα, όταν ένας μέσα ή στην Επιτροπή, τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον οποιονδήποτε πρόεδρο, τον χαρακτηρίζει εκβιαστή και τραμπούκο, γιατί θέλει να εξετάσει τον μάρτυρα και να πάρει απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις, και όταν μέσα στην αίθουσα της Βουλής αποκαλεί ηλιθίους συναδέλφους, καταλαβαίνετε, εγώ δεν θα ήθελα να κατεβώ σε εκείνο το επίπεδο. Αυτό είπα. Και τίποτα άλλο παραπάνω. Οι συνάδελφοι, να επιτρέψετε στο Προεδρείο να πει κάτι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει πολλές φορές, παρικώς σε αυτήν την αίθουσα πάρα πολλά χρόνια. Πολλές φορές συνάδελφοι μεταξύ τους, από μία φόρτωση, λένε μία ή δύο φράσεις παραπάνω, έχονται την εντύπωση ότι κανείς εκ των συναδέλφων δεν θέλει πράγματι να θίξει τον συνάδελφό του. Και δεν πιστεύω ούτε ο κύριος Κατσαρός θέλει να θίξει τον κύριο Γιαννόπουλο, ούτε ο κύριος Γιαννόπουλος τον κύριο Κατσαρό, ούτε ο κύριος Κατσιμπάρδης τον κύριο Κατσαρό, ούτε ο κύριος Κατσαρός τον κύριο Κατσιμπάρδη.